Στο πλαίσιο της διαβούλευσης θα παρουσιάσουμε σε γενικές γραμμές το νέο πρόγραμμα LEADER που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περίοδου 2014-2020. Είναι η πρώτη φάση της διαβούλευσης όπου η ομάδα τοπικής δράσης της ΑΝΚΟ ετοιμάζει τον φάκελο τον οποίο θα υποβάλει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου να αξιολογηθεί και να εγκριθεί σαν πρόγραμμα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η επόμενη φάση μέχρι η οποία θα υποβληθεί τον Σεπτέμβριο και αφού εγκριθεί το πρόγραμμα εκτιμούμε ότι εντός του 2017 θα αρχίσουν οι προσκλήσεις στους ενδιαφερόμενους επενδυτές. Είναι ένα ιστορικό από το 1992 μέχρι σήμερα. Εμείς συμμετείχαμε σε όλη αυτή τη χρονική διάρκεια, σε όλες τις περιόδους υλοποίησής του. Αφορά ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε αγροτικές περιοχές και γενικότερα στην Ήπεθρο. Σήμερα στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και ειδικότερα στην περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών όπου θα υλοποιηθεί το δικό μας πρόγραμμα, επιλέξιμη είναι όλη η περιοχή, πλην των αστικών κέντρων Κοζάνης και Πτολεμαϊδας που υπερβαίνουν τα πληθυσμιακά κριτήρια που βάζει το πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα το τι επιδοτεί το πρόγραμμα, κάποιος ο οποίος συμμετείχε στις προηγούμενες διαδικασίες το γνωρίζει, αφορά κάθε είδους μικρομεσαία επιχείρηση, βιοτεχνίες, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, αγροτουριστικές δραστηριότητες και επίσης αφορά και δημόσια έργα, τα οποία βέβαια εξυπηρετούν τη στρατηγική του προγράμματος, η οποία έχει να κάνει κυρίως με την αναζωογόνηση της Ήπεθρου. Ενδιαφέρον υπάρχει. Ορίστε. Υφιστάμενες και νέες. Ενδιαφέρον τουλάχιστον σε αυτήν την πρώτη φάση φαίνεται ότι υπάρχει από ιδιώτες επενδυτές και από τους δημόσιους φορείς οι οποίοι ενδιαφέρονται να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους που έχουν σχέση κυρίως με μικρές παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα. Από εκεί και πέρα όμως εκτιμούμε ότι το αφορά γενικότερα, κυρίως ο στόχος μας είναι να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα. Για πρώτη φορά στο δικό μας πρόγραμμα φέτος περιλαμβάνεται και δράσεις αλληλείας, δεδομένου ότι καλύπτουμε και τη λίμνη Πουλυφίτου. Επομένως έχουμε ένα πολυταμιακό πρόγραμμα. Εκτιμούμε ότι η πρότασή μας συνολικά θα ανέλθει στο ύψος των 13-14 εκατομμυρίων ευρώ. Το ευκταίον βέβαια είναι να υπάρξει ιδιωτική πρωτοβουλία και ιδιωτικό ενδιαφέρον όταν θα βγουν οι προκηρύξεις. Στα πλαίσια των ευρωπαϊκών προγραμμάτων σήμερα γίνεται μια πρώτη παρουσίαση ό,τι αφορά το πρόγραμμα LEADER που αφορά τις επιδοτήσεις κατά κύριο λόγο γεωργικών και κτηνοτροφικών μονάδων. Είναι μια δράση η οποία θα ξεκινήσει πολύ σύντομα. Γι' αυτό το λόγο γίνεται μια ενημέρωση διεξοδική, ούτως ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορέσουν να έχουν μια πρώτη άποψη για το θέμα των επενδύσεων που επίκειται στο εγγύς μέλλον. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, θα παρουσιαστούμε άλλο το χρηματοδοτικά εργαλεία και επιδοτήσεις για να μπορέσουν να γίνουν νέες μονάδες κατά κύριο λόγο τυποποίηση και μεταποίηση αγροτικών, κτηνοτροφικών και γενικά προϊόντων τα οποία αφορούν τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, μεταποίηση και επίσης όλους όσοι ασχολούνται με θέματα μελισσοκομείας, τυποποίηση κρέατος και τέτοια θέματα, τέτοιες μονάδες που αυτή τη στιγμή είναι επικαίρες στον πρωτογενή, τόσο όμως και στο δευτερογενή, αλλά και στο τριτογενή τομέα. Πρέπει να στεφούν όλες αυτές οι επιχειρήσεις, επιδοτεί νέες επιχειρήσεις αλλά και υφιστάμενες και νομίζω ότι θα πρέπει όλοι όσοι πραγματικά ενδιαφέρονται να παιδέσουν να έχουν γνώση αυτού του προγράμματος. Εμείς τώρα σαν Δήμος βοηθάμε όλη αυτή την εξέλιξη των πραγμάτων και πρέπει να είμαστε στο πλευρό των πολιτών για να παρέχουμε τις απαραίτητες πληροφορίες και σύντομα πιστεύω ότι θα αποτελέσουν όλα αυτά ένα σημείο επανεκκίνησης της οικονομίας. Εύχομαι να έχουμε μια καλή παρουσίαση και μια επιτυχία, αν και από ό,τι βλέπω ο κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται αυτή τη στιγμή, είναι λίγο νοθρός λόγω της οικονομικής κατάστασης. Βλέπουμε και πράττουμε στη συνέχεια ανάλογα με τα δεδομένα που θα φανούν το επόμενο διάστημα.